Έχουμε επιστροφή αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της Κορδά. Πάλι το κορίτσι μας. Νομέ. Το αγαπημένο μας κορίτσι. Και πάλι στην τελευταία θέση. Συνεχίζεται το... Η σαπνόπερα... Κατά κύλα, θα λέγαμε καλύτερα. Των τηλεθεάσεων. Και ο Νιάκας δεν τα πήγε τόσο καλά, βέβαια, έτσι. Δεν πήγε τόσο καλά. Δεν πήγε καλά, ναι. Για πες μας. Να ξεκινήσουμε τη θέση νούμερο 1, που είναι η Κατερίνα Καινούριου. Ναι. Με ποσοστό 17,8%. Υψηλό. Πόσο? 17,8. 17,8% σάρωσε η Καινούριου. Σάρωσε, να πούμε. Και βλέπουμε ότι έχει πάρει τα πάνω της. Δύο μέρες συνεχόμενες, πρωτιά, τεράστια. Με υψηλά νούμερα. Με νούμερα που τα θέλαν όλες οι εκπομπές. 17,8. Στο δυναμικό κοινό, πάμε παρακάτω. Δεύτερο είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Συνεχίζει και είναι δηλαδή στη δεύτερη θέση, αλλά είναι 10,7. Δεν είναι πολύ καλό το νούμερο. Είναι τεράστια η διαφορά της πρώτης με τις δεύτερες θέσεις. 7,7 μονάδες πίσω. Μάλιστα. Πολύ... Πάμε, τρίτη θέση. Τρίτη θέση είναι η Δανάη Μπάρκα, η οποία όπως φαίνεται έχει κλειδώσει. Κλειδωμένη. Έτσι, ναι. Έτσι. Με 9%. Είναι εκεί πάνω. 9, κάτι, 9 εκεί είναι. Μάλιστα. Και τώρα έρχεται. Βάτε το 10,7 πιο κάτω για να καταλαβαίνουμε. Τώρα έρχεται η μεγάλη έκπληξη. Για πες μας. Ποιος είναι στη τέταρτη θέση. Για πες μας. Εγώ που το είδα στην αρχή νόμιζα ότι μάλλον κάτι έχει γίνει λάθος. Μαγκυρά. Ναι. Έλα. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Χαρούμενο είναι αυτό. Εδώ μάλιστα. Μπράβο το κορίτσι. Για πες. 7,4. Μπράβο. Έτσι. Και είναι στην τέταρτη θέση. Ναι. Μπράβο. Επιτέλους χαιρόμαστε. Γιατί τώρα να βλέπει να γράψει τελευταίο. Αμαρτία είναι. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο και στην ομάδα. Πραγματικά, ναι. Τέταρτη θέση, πάμε. Πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση είναι το Star με την εκπομπή Breakfast at Star 6,9. 6,9. Και πάμε να κατρακύλει η Φέη. Έκτη τελευταία είναι η Φέη Σκορδά με 6,4. Είχαμε πολύ γκρίνια σήμερα, να ξέρετε πάλι στο Sky. Τρομερή γκρίνια. Κάτι πρέπει να γίνει. Και άμεσα. Κάτι πρέπει να γίνει. Το Σαββατοκύριακο αυτό. Είναι Σαββατοκύριακο αποφάσεων και συσκέψεων. Για να δουν τι θα γίνει. Μπορεί και την ώρα που μιλάμε, ήδη η διοίκηση του ΣΚΑ να προσπαθήσει να βρει τρόπους για το πώς το προϊόν αυτό που λέγεται, το τηλεοπτικό προϊόν της εκπομπής της Φέης Κορδά, θα ανέβει σε νούμερο τηλεθέασης. Αναμένεται να δούμε. Πάντως υπάρχει έντονος προβληματισμός. Πάμε να δούμε τι γίνεται πάλι με δελτία ειδήσεων. Γιατί μας ενδιαφέρει να δουλεύουμε. Τι παρακολουθεί ο κόσμος. Ποια είναι η τάση του κόσμου προς τα κανάλια και τους παρουσιαστές. Πες μας. Ναι, βέβαια να πούμε ότι και εκεί το Sky δεν τα πάει καλά. Πάλι στην τελευταία θέση είναι η Ισία Κοσιόνη. Αλλά ξεκινήσουμε από την πρώτη θέση. Όπως είπαμε, εκεί υπάρχει δηλαδή κάθε μέρα μια ανακατάταξη. Σήμερα λοιπόν στην πρώτη θέση είναι η κυρία Μάρα Ζαχαρέα με το δελτίο ειδήσεων του Star. 11,2%. Φανταστείτε, δελτίο ειδήσεων. Πολύ κάτω για νούμερο. Δελτίο ειδήσεων. Πρώτο που είναι 11,2. Ο κόσμος έχει γυρίσει, βάτε το και πάνω. Ο κόσμος γύρισε την πλάτη στα δελτία ειδήσεων. Ο κόσμος γύρισε την πλάτη στα δελτία ειδήσεων. Ολοκληρωτικά και κυριολεκτικά. Και θα ήθελα να ακούσουμε και τη γνώμη σας. Γιατί? Να ακούσουμε τη γνώμη των τηλεθεατών για τα δελτία ειδήσεων. Γιατί να ανοίξουμε γραμμές. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε τον κόσμο. Βλέπω ότι έχει φύγει ο κόσμος. 11,2 το πρώτο δελτίο ειδήσεων της χώρας. Πολύ καθοριστικό το ερώτημα. Πάμε στη δεύτερη θέση λοιπόν που είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. 10,2. 10,2%. Πάμε. Τρίτη θέση έχουμε τον Αντώνης Ρόιτερ με το δελτίο ειδήσεων του Αλφα. 9,7. 9,7, ναι. Τέταρτη θέση το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα 9,7 έχει και αυτό. Δηλαδή στην ουσία είναι. Ισοψηφία έχουμε. Ισοψηφία άρα έχουμε. Τρίτη θέση είναι κοινή για Σρόιτερ ναι. Και για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Μετά πάμε. Ναι. Εκεί πάλι μεγάλη διαφορά. Ναι. Το Open. Ναι. 7,8. Ψιλονεβαίνει. Δηλαδή χθες το Open ήταν στα καλύτερά του. Ναι. 7,7. Ναι, γιατί είχε και τη μαγείρα που ήταν. Ο κόσμος δεν βλέπει δελτίο ειδήσεων. Έχετε συγχαθεί τα δελτία ειδήσεων, ενημερώνεστε τα δελτία ειδήσεων. Τα βλέπετε, εμπιστεύεστε τα δελτία ειδήσεων. Για πες μας. Και τελευταία θέση είναι η Ισία Κοσιόνη, το δελτίο ειδήσεων του Sky. 7,6. Βλέπω εδώ πέρα λοιπόν ο κόσμος να μην εμπιστεύεται τα δελτία ειδήσεων.
Βλέπουμε ότι ο κόσμος κάνει μια αποστροφή. Γιατί αν κάνουμε ένα άφρισμα, 10, 20, 30, 40, είναι ένα 54%. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Έτσι, ναι. Όλα μαζί. Πιάνουν ένα μέσο όρο 54%. Που πολλοί από αυτούς έχουν ξαναδεί και άλλο δελτίο ειδήσεων. Γιατί τα δελτία ειδήσεων δεν παίζουν όλα την ίδια ώρα. Ναι, πιο άρα μιλάμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των Ελλήνων εμπιστεύεται και θέλει να δει τα δελτία ειδήσεων. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται από ό,τι φαίνεται τα δελτία ειδήσεων.